Θα με καλωσορίσετε και χαίρομαι γιατί αυτή η προσπάθεια του Συνοδικού Επιμελητηρίου είναι μια προσπάθεια που δεν μπορεί να ευοδοθεί αν δεν συνεργαστούν όλοι οι φορείς. Και γενικότερα αυτή τη στιγμή την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συλλογικά και να μην σκέπεται ο καθένας μόνο για τον κλάδο του, τον τομέα του. Το ελληνικό πρωινό είναι μια πρωτοβουλία του Ξηφιακού Επιμελητηρίου Ελλάδας που αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την ξενοδοχεία με το πρωτογενή τομέα με σκοπό να αφενός να ενισχύσει την οικονομία κάθε περιοχής, αφετέρου να δώσει ένα, να εμπλουτίσει το τουριστικό της προϊόν του ξένου. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να διαχειριζόμαστε τα γεγονότα και τα πράγματα με όρους μετρήσιμους, ποσοτικούς. Παλιά λέγαμε η Ελλάδα τρέχει με τόση ανάπτυξη, και χρησιμοποιούσαμε όλο ποσοτικά στοιχεία. Τα ποιοτικά, τι είδους ανάπτυξη κάναμε, δεν τα βλέπαμε. Το ίδιο πράγμα είναι και στον τουρισμό. Έρχονται τόσοι τουρίστες, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά λίγες φορές σκεπτόμαστε πώς η Ελλάδα παίρνουν οι επισκέπτες μας. Γιατί αν δεν πάρουν την αρκετή δόση Ελλάδας, είναι πολύ εύκολο να μην ξανάρθουν και το ποσοτικό το δικό μας να γίνει ποσοτικό μιας άλλης χώρας. Καθήκον μας λοιπόν είναι να τους προσφέρουμε όσο πιο πολύ Ελλάδα μπορούμε. Ένα κομμάτι της Ελλάδας είναι και η γαστρονομία. Και εμείς στο Ξηφιακό Επιμελητήριο θελήσαμε να τους παρέχουμε Ελλάδα με το που βγάλουν τις τσίπλες τους και πλύνουν το πρόσωπό τους και κατέβουν το πρωί για να φάνε, να τους υποδέχεται μια Ελλάδα. Ονομάσαμε αυτή την δράση ελληνικό πρωινό, αλλά με τίποτα δεν θέλουμε να έχει μια εικόνα ομοιογενοποιημένου προϊόντος. Είναι ελληνικό πρωινό μεν, αλλά σε κάθε τόπο θα εφαρμόζεται τοπικά. Και θα έλεγε κανείς, και στον κάθε τόπο πάλι θα εφαρμόζεται σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής το οποίο βρίσκεται το ξενοδοχείο στον τόπο. Τι θέλω να εξηγηθώ. Είναι Άξος, είναι ένα νησί λίγο μικρότερο από την Κο. Έχει δύο ειδών γαστρονομίες. Στα παιδινά κυριαρχούν τα γελάδια, άρα το βούτυρο. Όλη η μαγειρική στηρίζεται στο μοσχάρι και στο βούτυρο. Αν ανέβεις 2-3 χιλιόμετρα πιο ψηλά, εκεί πια υπάρχει το λάδι, η ελιά και υπάρχει και η ζούλα, τα κατσίκια. Δηλαδή στο ίδιο νησί, λίγα χιλιόμετρα πιο ψηλά, έχουμε δύο διαφορετικές σχολές μαγειρικής. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και στα νησιά. Όταν λέμε λοιπόν, όταν φτιάξουμε το κότικο πρωινό, όπως είπατε, πρώτον δεν είναι απαραίτητο όλα τα ξενοδοχεία να έχουν το ίδιο, γιατί υπάρχουν υποκειμενικές συνθήκες. Ένα ξενοδοχείο, ευτυχώς ακόμα τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν και προσωπικό χαρακτήρα, ή μια γιαγιά ή μια νοικοκυρά της αρέσει να κάνει αυτά τα φαγητά, σε ένα άλλο κάποια άλλα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια γενική κατεύθυνση. Τώρα, πώς θα εφαρμοστεί αυτό? Αυτό έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όταν έχουμε στο μυαλό μας ένα όραμα, και πιστεύουμε στη σκοπιμότητα του οράματος, τα προβλήματα τα βλέπουμε σαν γεγονότα τα οποία χρήζουν επίλυσης. Δεν τα θεωρούμε ότι είναι αυτά που θα ακυρώσουν το όραμα, γιατί πολλές φορές λέμε «Α, τα προϊόντα δεν ήταν ακριβά, οι ξενοδόχοι είναι έτσι» και με διάφορες δικαιολογίες ακυρώνουμε το μείζον. Το μείζον είναι: πρέπει η Ελλάδα να αναπτυχθεί στον πρωτογενή τομέα. Πρέπει η Ελλάδα να προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό. Ο γαστρονομικός πολιτισμός είναι σημαντικός για εμάς τους ίδιους τους Έλληνες, που να μην τρώμε τα τζάνκι και τα τζάνκι φούτα αυτά τα... και να τρώμε αυτό που έχει σχέση
με την παράδοσή μας, με τις μνήμες μας. Γιατί η γαστρονομία δεν είναι μόνο η γεύση, είναι ο πολιτισμός, ένας πολιτισμός ολόκληρος. Κάτι πολύ. Μέτσι πω. Εντάξει, τεμάς. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ελληνικός καφές για να μην κάνουμε θόρυβο. Ήταν και αυτό καφές, ο ελληνικός δεν έκανε θόρυβο. Ακούω λεγόμα λίγο. Να ένα το πρωινό και ο ελληνικός καφές. Αυτό που συνηθίζω έτσι να λέω είναι ότι αν η Τοσκάνη έγινε πρωταθλήτρια γαστρονομίας, δεν έγινε επειδή κάποιοι σπουδαίοι σεφ πήραν εκεί ωραία μαγαζιά και τα διαμορφώσανε και φεύγουν οι άνθρωποι από τη Φλωρεντία και πάνε 70 χιλιόμετρα, ας πούμε, για να φάνε. Είναι γιατί κάθε σπιτικό είναι κοίτασμα και παραγωγός τοπικής γαστρονομίας. Δηλαδή οι ίδιοι οι Τοσκανέζοι τρώνε την κουζίνα τους, απολαμβάνουν την κουζίνα τους. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε κουζίνα ελληνική ή κότικη, αν εμείς οι ίδιοι την αγνοούμε. Λοιπόν, τι έχει σκεφτεί λοιπόν το Ξενιακό Επιμελητήριο. Το πρώτο που έκανε ήταν μια έρευνα και έφτιαξε ένα εγχειρίδιο, 220 σελίδες, το οποίο το διανέμισε εγώ, όπου το πρώτο κεφάλαιο, οι περισσότερες 70-80 σελίδες, έχουν εκεί καταγράψει το μεγαλύτερο κομμάτι των ελληνικών προϊόντων, των ελληνικών τροφίμων. Τα ελληνικά, ας πούμε, pop και πιέ. Έτσι για να καταλάβει ο ξενοδόχος τι πλούτο έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι τα 4-5 των ίδιων ξενοδόχων δεν ξέρουν το πλούτο. Υπάρχει αυτή η ευρωλιγουριά, αυτή το να μιμούμαστε συνέχεια τους ξένους και αγνοούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα pop και τα πιέ που λέμε υπάρχουν και αν υπάρχουν, υπάρχουν με συνθήκες ποιοτικής διασφάλισης και ποσοτικής διασφάλισης. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε, αλλά υπάρχει. Δηλαδή, το προϊόν δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι και όλη η τεχνογνωσία παραγωγής του. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό που παράγεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το παράγεται, αλλά αν ξέρουμε με ποιον τρόπο παρήγεται, είναι πολύ εύκολο να ξαναπαραχθεί. Άρα, λοιπόν, σε πρώτη φάση, καταγράψαμε τα προϊόντα. Να δουν, λοιπόν, οι ξενοδόχοι τον πλούτο. Το δεύτερο κομμάτι ήταν, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ιστοσελίδα ώστε η κάθε περιοχή να μπορεί να καταγράψει το χαρτοφυλάκιό της. Χαρτοφυλάκιο κάθε περιοχής, έκανα εδώ ένα δείγμα της Κόση και άλλων περιοχών όπου πάμε, το κάναμε για να φανεί η μεθοδολογία τι ακριβώς καταγράφουμε. Καταγράφουμε το σύνολο των υλικών και άειλων αξιών της γαστρονομίας κάθε τόπου. Δηλαδή, τοπικά προϊόντα, γαστρονομική παράδοση. Γιατί από την παράδοση μπορείς να βγάλεις και τους μύθους. Όταν εδώ υπάρχουν περιηγητές του 13ου αιώνα που λέγανε όσο δεν μπορεί να θρέψει κόσμο, δεν μπορεί ούτε η Αίγυπτος. Δηλαδή όταν αυτό δηλώνει, δείχνει το πόσο πλούσια ήταν η κόσμο, πόσα καρπούζια εξήγαγε σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα της. Δηλαδή όταν αξιοποιήσεις τη γαστρονομική μυθολογία μιας περιοχής, δείχνει στους ντόπιους, τους σύγχρονους, που ξέρουν από καλλιέργειες μόνο τις καφετέρειες, τα καταστήματα, τα τλίτ και τα λοιπά, δεν ξέρουν, δεν απαραίτητο ένας νέος κότης. Κος. Και τα δύο της κότης και τα δύο. Όχι, θυμάμαι ότι το λέγαν κότης και μου κάνει εντύπωση, αλλά και κότης. Πού να ξέρω ότι εδώ πριν από 3 αιώνες ήταν το πιο πλούσιο νησί της Μεσογείου. Αυτά όλα χρειάζονται για να δουν ότι η ιστορία έχει κύκλους. Δηλαδή δεν θα ζήσουμε, πόσο θα ζήσουμε με τα Λίτλ, πόσο θα πάει. Λοιπόν, άρα λοιπόν το δεύτερο κομμάτι είναι να φτιάξουμε το χαρτοφυλάκιο της περιοχής. Δηλαδή να καταγραφούν, το πρωί είχαμε πάει στον Τζιβρινή. Αυτά τα υπέροχα γλυκά. Είναι, ναι,
και η μπουγάτσα και το κυρόπιτα με το μέλι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου. Εσείς είστε, η κυρία Πλάι είστε. Όλοι δηλαδή όσοι ασχολούνται με τη γαστρονομία είναι κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια όλα γράφονται στην ιστοσελίδα, η οποία συνεχώς προστίθεται. Εντάξει, είναι ανοιχτό σύστημα. Λοιπόν, αφού γίνει αυτό, προχωράμε στο τοπικό σύμφωνο. Τα τοπικά σύμφωνα, όσοι δημοσιογράφοι ξέρουν τις ιστορίες, είναι λίγο παρεξηγημένα, γιατί γινόντουσαν στα πλαίσια κάποιων προγραμμάτων Λίτερ. Όσο υπήρχαν χρήματα, λειτουργούσαν, έπαψε να υπάρχει χρηματοδότηση, κατέρευσε. Το τοπικό σύμφωνο είναι η αμοιβαία δέσμευση κάποιων ανθρώπων να τηρήσουν κάποιες προδιαγραφές. Τόσο απλό. Και δεν χρειάζονται επιδοτήσεις και αυτά γινήκανε από τα 60-80 τοπικά σύμφωνα που είχαν φτιαχτεί. Ζήτημα αν λειτουργεί ένα. Κατέρευσαν. Ουσιαστικά δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό όσο έχουμε χρηματοδότηση, αλλά όσο το χρειαζόμαστε. Και τοπικά σύμφωνα με βία δέσμευση παραγωγών με ξενοδόχων ή ξέρω, πολιτείας με εταιρισμούς. Αυτά είναι σύμφωνα τα οποία τα χρειαζόμαστε για να έχουμε καθαρές σχέσεις. Λοιπόν, ενώ θα μπορούσαμε, αν κάποιο ξενοδοχείο μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έλεγε ποιο είναι το κώδικο πρωινό, να λέγαμε 1, 2, 3, 4, 5, δεν θα σκάζαμε, μπήκαμε σε ένα πιο δύσκολο δρόμο, το που κάνουμε τώρα εδώ. Δηλαδή, να μαζευτούν όλοι οι συντελεστές, να διαβουλευτούν, ώστε το ελληνικό πρωινό και η ελληνική γαστρονομία στον τόπο, άρα η κώδικη γαστρονομία, το κώδικο πρωινό, να αποτελέσει ένα μέλημα όλης της κοινωνίας. Οι ξενοδόχοι να το χρησιμοποιήσουν για να αναβαθμίσουν το τουριστικό τους προϊόν. Οι παραγωγοί για να έχουν εργασία και να φτιάχνουν προϊόντα και να τα καμαρώνουν. Γιατί είχαμε φτάσει μια περίοδο που φτιάχναμε προϊόντα για να τα πετάμε ή φτιάχναμε προϊόντα ακριβώς για να πάρουμε κάποιες επιδοτήσεις στη βάση της ποσοτικής παραγωγής και όχι της ποιοτικής. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να παίξουν σπουδαίο ρόλο για να κινητοποιήσουν την τοπική κοινωνία. Η ΣΕΦ να μελετήσουν την παλιά παράδοση, την παράδοση δηλαδή τις παλιές γεύσεις και να τις ανανεώσουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσει όχι απαραίτητα οικονομικά, αλλά κατά την γνώμη μου δίνοντας κύρος το επάγγελμα αυτών των παραγωγών. Δηλαδή, δυστυχώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αγροτική, στον αγροτικό τομέα και το μεταποίηση αγροτικών προϊόντων δεν είναι τόσο πολύ οι οικονομικές απολαύες, είναι ότι κοινωνικά βρίσκονται στην πιο χαμηλή βαθμίδα. Είναι ντροπή αυτή. Δηλαδή, ένας μπάρμαν, ένας πορτιέρι σε μπαρ έχουν μεγαλύτερο κύριο στην κοινωνία μας από ότι η παραγωγή. Ακόμα και ένα δημοσιογράφος έχει μεγαλύτερο κύρος. Γιατί, ακόμα και εγώ, γιατί δεν έχω μεγαλύτερο κύρος από έναν παραγωγό ο οποίος παράγει και μεταφέρει γνώση. Δηλαδή υπάρχει μια παραβομάρα και η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον δεν έχει λεφτά, τουλάχιστον ας προσπαθήσει να δώσει κύρος σε αυτούς. Δηλαδή κάθε χρόνο να δίνει βραβεία καλύτερους παραγωγούς. Δίνονται κάποια βραβεία, αλλά στη ζούλα. Εδώ μιλάμε κύρος. Το βραβείο της πόλης πια να μην δίνεται στους ξενοδόχους. Οι ξενοδόχοι χορτάσαν από βραβεία. Πρέπει να δώσουμε στους... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πρέπει και στους παραγωγούς. Όχι, ας πρέπει και στους ξενοδόχοι. Μην με καθαρέσουν. Μιλάς και στους ξενοδόχους. Εντάξει. Λοιπόν, άρα εμείς εδώ πρέπει, εσείς εδώ, εγώ ήρθα για να φτιαχτεί αυτό το εργαλείο. Πρέπει από κοινού, ξέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η έλλειψη επικοινωνίας. Ήμασταν χθες στη Ρόδο, βρέθηκε ο εκπρόσωπος των καταστημάτων των εστιατόρων και είπε, μα μιλάει με κάποιους παραγωγούς, μα εγώ θα παίρνω το λάδι 10-11 ευρώ, άλλος 2,30 λάδι, δεν το ξέρω. Και το κρέας από εκεί, κρέας, από την Κάσο, Κασιώτικο, Κατσίκη, έτσι, ας πούμε, 3,60 ή 4. Θέλω να πω, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
είναι αυτή η παρεξήγηση που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σκέψεις που είναι παγιωμένες, κάποιες προκαταλήψεις που πρέπει να λυθούν. Γι' αυτό θέλαμε να είστε όλοι εδώ, και παραγωγοί και ξενοδόχοι και δημοσιογράφοι και άρχοντες της αυτοδιοίκησης. Για να λέμε άρχοντες της αυτοδιοίκησης, δεν λέμε άρχοντες της γης, κατάλαβε. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω άλλο να φλιαρίσω, δεν θέλω να πω ότι αυτό το γενικό πλήρω.